κάνετε? Γεια σας, παιδιά. Καλά. Ό,τι κάναμε και πριν 5 λεπτά στο επεισόδιο του Αλέξανδρου. Σε αυτό το σπίτι να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γυρίζουμε επεισόδιο με το Δημήτρη Κυριακίδη, αλλά το επεισόδιο αυτό δεν θα το δει κανείς ποτέ. Παρά μόνο λίγη και εκλεκτή. Α, το πουλάμε. Το πουλάμε στο eBay. Μαζί με τα Hulk Hogan κούκλες τις κλειστές. Για να του στείλουμε το link να ζητάμε 5 ευρώ. Λίγα είναι 5 ευρώ. Ολόκληρο. Ρισκάρουμε την ελευθερία μας. Σωστά, 10.000 ευρώ το επεισόδιο. 10.000 ευρώ. Και θα το δει μόνο ένας. Θα το αγοράσει. Ω, φασάρα. Ξεκινάει η δημοπρασία. Όχι, δεν έχει δημοπρασία. 10.000 είναι η τιμή. Όποιος θέλει, ας στείλει DM. Δεν δεχόμαστε dick pics. Δεν έχεις διαλέξει τράπουλα. Τις μάγισσες θέλω. Δεν έχουν επεκτείνει. Αποφασισμένος. Πόσο θα το αζήσεις, είναι συμβολικά, ε. 15. Το χτίσεις το κορμάκι σου, Δημήτρη. Τούβλο. Τις προάλλες είπε κάποιος μια πολύ καλή ατάκα ότι είναι σαν να είναι το κορμί μου κανβάς και εγώ να είμαι ένα πεντάχρονο που έχει πάρει κοκαίνη και μου γράφω πάνω πράγματα. Σαν το τζάμι μου είναι. Ναι, απλά άκυρα πράγματα παντού. Και γράφει απλά λέει τη λίστα με τα ψώνια μια φορά. Κάτω από το Αλεξανδρούπολη περιμένω να μαζέψω λεφτά να γράψω τη διεύθυνσή μου, να ξέρω που θα με πάνε να με βρουν μεθυσμένο. Α, αυτή δεν θα τη ήθελα να πω ότι θα φαίνονται όλα ανάποδα όμως και δεν μπορεί να τα διαβάσει. Γιατί πιθανόν είσαι δυσλεξικός κάτι τέτοιο για το story. Δεν είμαι. Με τσεκάρανε. Γιατί το υποθέτανε. Δεν είμαι. Δεν έχω αυτή τη δικαιολογία δυστυχώς για τα ορθογραφικά μου λάθη. Εντάξει, μπορούμε να με το αναφέρουμε. Μπορείς για αυτό το επεισόδιο να είσαι δυσλεκτικός. Γιατί είπα ένα αστείο που δεν το κατάλαβα. Μόλις με ενημερώνουν από το control, με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο και βγήκαν οι εξετάσεις αίματος. Είμαι δυσλεκτικός. Αίματος, όχι ούρων. Όχι. Τα ούρα μου είναι μπλε και δεν έχουν κάποια αξία. Είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος μου. Είναι η φαλαιότητα αυτή, παιδιά. Μητσοτάκι θέλαμε. Α. Τι λέγαμε, α, ναι. Γιατί ήρθες εδώ, γιατί θες να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Ισχύει. Έχεις αλλάξει γνώμη ή επιμένεις? Όχι. Έχω πολύ συγκεκριμένη. Θα είναι δύσκολο και αυτό το επεισόδιο. Θα γίνει δύσκολο, αλλά θα γίνει δύσκολο από τη δικιά μου πλευρά. Δεν βαραίνει κανέναν άλλον. Οπότε δεν με νοιάζει, κατάλαβες. Αρχικά να μας πεις ποιον θα φέρεις, να καταλάβεις. Θέλω να μιλήσω με τον παππού μου που πέθανε. Τον παππού μου που έχω πάρει το όνομά του, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ο μπαμπάς του μπαμπά μου και ο οποίος όλη μου τη ζωή νιώθω σαν να μην τον γνώρισα ποτέ, γιατί όποτε πήγαινα στο χωριό και τον έβλεπα, είτε απλά καθόταν στον καναπέ, δεν μιλούσε ποτέ, δεν έβγαζε κουβέντα, δεν σχολίαζε τίποτα, δεν συζητούσε τίποτα, απλά καθόταν στον καναπέ χαμογελαστός ή αν είχε καλό καιρό, καθόταν έξω σε μια καρέκλα χαμογελαστός. Και οι μόνες αλληλεπιδράσεις που είχαμε είναι ότι όταν πήγαινα στο χωριό, το χαιρετούσε και του έλεγα γεια σου παππού και μου λέγε γεια σου Δημήτρη. Αυτό. Δεν έχω συζητήσει ποτέ τίποτα, δεν έχω καμία άλλη ανάμνηση. Και ήταν πάρα πολύ ζένα αυτός ο παππούς. Και ήταν πάντα χαμογελαστός, χωρίς καμία έννοια. Και θα ήθελα να το γνωρίσω, νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον άνθρωπος αν μιλούσε. Επέλεξες λοιπόν να γνωρίσεις τον παππού σου με μια τράπουλα που πάνω έχει μαγισούλες. Ναι, γιατί στα 18 του πέρασε μια κρίση ταυτότητας και έκανε ένα τατουάζ μια μάγισσα στον κόλλο από πίσω και στην πλάτη. Καταλαβαίνεις πώς είναι αυτά. Είναι κλασικός. Ναι. Έκανε 3D τατουάζ μια σκούπα. 3D τατουάζ εκεί, έκανε μια σκούπα. Τι, πες το. Όχι, εσύ πες το. Εσύ είσαι ο καλεσμένος μας, Δημήτρη, δεν κάνω να μιλάω εγώ συνέχεια. Κάτι ήθελα να με ρωτήσεις. Εγώ ήθελα να πω αν ξεκινάμε. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Και τι θα ήθελες να το ρωτήσεις? Να σε ρωτήσω. Ωραία. Έχω μερικές ερωτησούλες. Α, ξεκινήσουμε κάπως χαλαρά. Δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά ας ξεκινήσουμε όπως θες. Ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Όταν πήγαινε δημοτικό, δηλαδή εκεί το 1930, τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει? Αυτός δεν υψηνότανε να κάνει τίποτα. Όλο δουλειές του βάζανε και αυτά. Αυτός να κάνει τη φάση του, να πάει τα ταξίδια του, να κάνει περιπέτειες. Να πιει τα ποτά του, βλέπω. Όχι, έχει γυρισμένη την πλάτη. Α, το ποτό προέκυψε λόγω αυτού. Η απάντησή σου είναι 100% Κυριαζίδης. Είναι πολύ πετυχημένη περιγραφή. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Θέλω να σε προειδοποιήσω ότι ο λόγος που είχα, δεν είχα, θα το έκανα το επεισόδιο, αλλά είναι ότι είναι πιθανό να βγει συναισθηματικό.
Το έχεις πει. Για μένα. Για σένα, δεν ξέρω πώς είσαι. Όχι, ρίξη, δεν αλλά... είναι. Όχι, δεν είναι. Ωραία. Μην αγχώνεσαι. Για να είναι συναισθηματικό θα πρέπει να πεθάνει τώρα ο αδερφός μου και να σου πω να μιλήσουμε για τον αδερφό μου που πέθανε τώρα. Έλα, ρε μαλά. Αλλιώς δεν θα είναι συναισθηματικό, μην αγχώνεσαι. Γιώργο, ζεις! Ζει. Ωραία, ωραία. Μάλιστα, δεν ήθελα να κάνει τίποτα. Γι' αυτό κατέληξα να βοσκάει πρόβατα. Ήθελα να εγώ κάνει γιατί... περιπέτειες. Σαν το τύπο από το Into the Wild. Το πιώνα. Into the Wild δεν έχεις αυτή την ταινία. Είναι αληθινή ιστορία. Με τον τύπο που τελείωσε το σχολείο, ένας Αμερικάνος, έκοψε τα λεφτά του, έκοψε ταυτότητες, έκοψε πιστωτικές και έφυγε για την Αλάσκα. Όχι, δεν το έχω δει. Το τέλος δεν στο λέω για να δεις την ταινία. Μην το πεις, ναι. Είναι φανταστική ταινία και έχει φοβερή μουσική. Μήπως όμως θα συγκινηθώ επειδή θα μου θυμίσει τον παππού μου. Δεν νομίζω ότι θα σου θυμίσει τον παππού σου. Θα είναι τέλειο άμα σου θυμίσει τον παππού σου. Θα είναι όμως φάσεις. Πάντως, λοιπόν... Δημήτρη, έχετε πολλά κοινά. Κυριαζίδιος ο παππού σου είσαι. Ωχ, λοιπόν, παππού. Μετά από αυτό το άθλιο λόγο που έχουμε. Ζεστή, άμα ήταν κι άλλος ένας, θα ήταν όντως Δημητρής. Θα είναι το παιδί μου. Θα είμαστε η Δημητριάδα. Τέλεια. Πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλεις Δημήτρη. Ακόμα και αν είναι κορίτσι, δεν μας νοιάζει. Εννοείται. Δημήτρη είσαι junior. Ο πρώτος Έλληνας που θα παίζει ποδόσφαιρο και θα γράφει φανέλα του JR. Παππού. Ποια από όλες τις ερωτήσεις να σου κάνω, παππού. Α, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδί και ποιο είναι το αγαπημένο σου εγγόνι. Τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι, οπότε για να δούμε. Αγαπημένο παιδί τραβάω. Ναι. Τα μισή όλα. Τους πάντα νεύρα, θέλει να τα σκοτώσει. Γι' αυτό ήταν... απλά περίμενε χαμογελαστός να πεθάνει να μην έχει τα παιδιά του τριγύρω του, γι' αυτό καθόταν. Βγάζει νόημα γιατί και ο μπαμπάς μου είναι λίγο από μακρός. Φαντάσου, άμα τους μισούσε από δικός του μπαμπάς. Τους μισούσε, δεν τους άντυχε, εντάξει, και εγώ υπερβάλλω λίγο πάντα. Εντάξει. Μας έχουν πει ότι συνδυασμός δύο Κυριαζίδιδων δεν αντέχεται για πολλή ώρα. Αλήθεια, ισχύει. Οπότε αυτός είχε δύο παιδιά Κυριαζίδης, θα δυσκολεύτηκε. Δύο αγόρια είχε. Ναι. Πάμε να ακόμα δούμε το καλύτερο. Έχει. Αυτοί δεν τον έχουνε. Να τραβήξουν. Καλύτερο εγγόνι. Χαίρομαι που βγήκε εδώ αυτή η κάρτα, γιατί θα χωριόμουν να έβγαινε στο καλύτερο εγγόνι. Αυτό με τα περισσότερα ψυχολογικά, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ που... We have a winner. Ευχαριστώ που... Και ευχαριστώ για το κακό DNA. Παραλίγο να συγκινηθώ, δέτη. Είδες, είμαι καλή σε αυτό να ξέρεις. Αφού ήμουν αγαπημένος, γιατί δεν έγραψε τίποτα στην κηδεία, ρε παππού. Στην κηδεία, γιατί στο, πώς το λένε, σε αυτό που γράφετε τα πράγματα εσείς. Διαθήκη. Εντάξει, το ξέχασε. Σκεφτόταν τη φάση του τώρα. Έλεγε, ωραία, θα κάνω αυτό εκείνο και ξεχάστηκε. Α, μαλακία. Και τώρα θα πάρω εγώ δια 4 την κλήρωνα μια, δηλαδή. Γαμήθηκε ο Δίας. Τι θα μου μείνουν 10 στρέμματα, τι θα κάνω, πόσο πιάνει ένα στρέμμα. 10 στρέμματα, θα βάλεις ντομάτες. Άμα βάλεις πεθάνει ο μπαμπάς μου είναι αυτό. Πρώτα πρέπει να πεθάνει ο μπαμπάς μου για να βάλω ντομάτες, γιατί τώρα βάζει αυτός. Και δεν ξέρω αν συμφέρει οικονομικά να σκοτώσω τον μπαμπά για να πουλήσω εγώ τα στρέμματα, κατάλαβες. Ίσως πρέπει να περιμένουμε λίγα χρόνια ακόμα και μετά να. Θες να ρωτήσεις τον παππού. Αν πρέπει να σκοτώσω τον μπαμπά μου, νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση. Ξέρουμε όλη την απάντηση. Η απάντηση είναι όχι, γιατί ο μπαμπάς συντηρεί την οικογένεια. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι οι εκπομπές. Τι είναι να βαριέται όλη τη ζωή, δεν έκανε τίποτα. Πέθανε, πάλι τίποτα κάνει. Δεν είναι ότι άλλο. Θες να μάθουμε τι κάνει τώρα, με τι ασχολείται. Βασικά ήθελα να δούμε ποιον κάνει παρέα στον παράδεισο. Μία από τις ερωτήσεις μου ήταν. Με ποιον αράζει. Θα γαμούσε να μου απαντήσει κάτι με τον Γιάννη Κυριακόπουλο. Ένα τυχαίο άνθρωπο, ξέρω. Γιατί δεν κάνει παρέα με Έλληνες. Τίποτα, δεν κάνει. Μόνο του είναι. Δεν κάνει. Ακόμα και εκεί κάθεται έτσι. Δεν κατάλαβε. Σα παρακολουθεί. Είναι αυτό που έκανε όλη τη ζωή. Καθόταν σε μια καρέκλα και παρακολουθούσε. Και αποσπούσε, ρουφούσε πληροφορία. Ναι, ναι. Και γούσταρε μόνο του. Είναι σαν τη γιαγιούλα στο μπαλκόνι, αλλά πιο underground. Ιδονοβλεψία. Παππού με βλέπει να κάνω σεξ. Κάτσε να δούμε. Το κάνω καλά. Τι παίζετε ξύλο, τι κάνετε. Επόμενη ερώτηση. Παππούλη. Μια που είπαμε για σεξ, έχω δύο-τρεις ερωτησούλες σχετικές με το θέμα. Ας ξεκινήσουμε με το με πόσες γυναίκες είχες κάνει σεξ. Θέλεις νούμερο. Ναι, νούμερο θέλω.
Με τρεις. Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ευτυχώς δεν ζει και να τα ακούσει. Με δύο τυπίσες και έναν τύπο. Α, ρε παππού. Α, δεν τα κάνουν αυτά στο χωριό. Φαίνεται ότι τα κάνουν. Α, και τώρα φοβάμαι μην το δει κανένας χωριανός. Γιατί ξέρεις εκεί όλοι οι 80ρηδες είναι όλοι μέσα στο YouTube. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις αυτό, κόψε το. Όχι. Μπράβο παππού, Μερακλή. Τα δοκίμασε. Έζησε τη ζωή. Και ανοιχτό μυαλός. Ωραίος. Σωστός. Και ανοιχτόκολλος. Μπράβο. Μπορεί να μην ήταν ανοιχτόκολλος. Ισχύει. Αν και έτσι όπως τον έκοψα, δεν ήταν πολύ ενεργητικός σαν άνθρωπος γενικά. Πω, αν το δει αυτό ο μπαμπάς μου, δεν θα μου ξαναδώσει λεφτά για τίποτα. Να σου πω πάλι αν λύσει την τρεσί, Δημήτρη. Τι? Δεν θα το κόψουμε. Όχι, δεν θα το κόψουμε. Όχι, αλήθεια. Απλά σκέφτομαι ότι μία στο εκατομμύριο να πέσει κάπως εδώ ο μπαμπάς μου θα έχει πολύ πλάκα το τηλεφώνημα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν νιώθω 100% καλά να τον βάσουμε. Εγώ νιώθω. Εντάξει. Γιατί? Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί? Εδώ έχω πει άλλα κι άλλα στο ίντερνετ. Αυτά μας πείραξαν. Μπαμπά, μέσω του ίντερνετ μπορείς να μάθεις ότι έχασα την παρθενιά μου σε μπουρδέλα. Δεν το έχεις μάθει ήδη. Υπάρχει κάπου και έξω. Μπορεί οπότε... να έρθει κανένα παράσταση πάνω στο beat. Οχο, αν έρθει δεν θα μπορώ να μιλήσω, θα κάνω 3 λεπτά. Θα πω μόνο το beat για τον κόλο μου, που ήταν και εκεί και το έζησε, θα ταυτιστεί. Λοιπόν, παππού, ήρθε η στιγμή να ρωτήσουμε το βυζιά ή κόλος. Βασική ερώτηση για έναν άντρα. Τι τον ενδιαφέρει πολύ? Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μπορεί να ισορροπήσει το ένα πόδι με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο κλειστό. Και να μπορεί να μην φάει τα γλυκά που είναι πολύ νόστιμο. Να αντιστέκεται. Ο Εύρος βρήθη από εγκρατής γιόγκη ανέκαθεν. Τη δεκαετία 1950 στον Εύρο τι παρήγαγαν, μόνο τέτοια. Ξέρω εγώ. Και άμα δεις όλες τις γιαγιάδες, φαίνεται ότι ήταν πάντα ευλίγιστες. Δεν ξέρω πώς είναι στα δικά σας χωριά, αλλά στο δικό μου χωριό είναι μερικές γιαγιάδες που έχουν κάτι κορμάκια από τα κτήματα και από τις ελιές και δεν ξέρω τι είναι. Στα δικά μου τα χωριά οι γιαγιάδες έχουν γίνει πι, δεν είναι καν γάμα. Αυτό είναι όμως μετά τα 80. Οι 50άρες, τώρα δεν είναι γιαγιάδες. Όχι, 60-70άρες, εγώ σου λέω. Okay. Συγκεκριμένη που έχω στο μυαλό μου. Είναι κοκόνες. Δεν ξέρω τι είναι κοκόνες. Μπομπάζω με λίγη κοκόνα όμως. Κανείς δεν ξέρει τι είναι κοκόνες. Είναι ένα μυθικό πλάσμα που έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Και απλά κάνει τη φαντασία του όπως θέλει. Τι κάνεις κοκόνα μου, δεν έχω ιδέα τι μου είπε. Ή μήπως αντί για κοκόνες είναι κοκοεσπρέσες. Έλα, Βέρνιο, δεν θέλατε. Και ανεβάσαμε τον πίχη. Εν τω μεταξύ, εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν το πιο εύκολο. Απλά παίζανε με τροπικά φρούτα. Παίζανε με γεύσεις στο NES και είχαν βγει ανανάνες, κοκόνες, μπανανάνες και το ανανές δεν ακούγονταν καλά και διάλεξαν το κόκονες. Κοκόνες. Μπανανάδες. Νομίζω φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση για σεξ, παππού. Μετά θα μιλήσουμε πιο γενικά. Η ερώτησή μου είναι πότε κάνατε τελευταία φορά σεξ με τη γιαγιά. Θέλεις ημερομηνία ή μια περίοδο? Ό,τι έχουμε σε πιο συγκεκριμένα. Μην μου πεις χθες και μάθω ότι οι παππούδες μου πηδιούνται στον παράδεισο. Δεν έχει ιδέα γιατί ήταν κομμάτια και θυμάται. Δεν θυμάται τίποτα. Πόση κυρία Ζήμηφια. Ήταν κομμάτια και δεν θυμάται. Ήταν σίγουρα η γιαγιά ή θυμάται άλλη ιστορία εδώ? Τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει. Μπορεί να δει ο κύριος. Άρε παππού. Υπάρχει πάντα... βοήθεια του τηλεφώνου να πάρει κάποιο φίλο του τηλέφωνο που ήταν εκείνη τη μέρα μαζί που τα πίνανε. Μήπως θυμάται τι έγινε. Όχι, ας μην μπούμε τόσο στα προσωπικά του. Μου φτάνει αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, η πιο σημαντική για εμένα ερώτηση είναι η εξής. Θέλω να ρωτήσω αν ο παππούς μου είναι ο Βούδας. Ο μικρός Βούδας. Αν είναι ο Βούδας, ο Βούδας προσωποποιημένος, η θεότητα. Γιατί ήταν τόσο ένα με το σύμπαν, τόσο εναρμονισμένος, που εμείς έτσι τον είχαμε, ότι είναι το σύμπαν ο παππούς. Είναι μια προέκταση του σύμπαντος. Ο παππούς ήταν πακετωμένο γενικά. Δεν ήταν Βούδας. Και δεν ήταν καθόλου Βούδας, δεν ήταν καθόλου Ζεν μέσα του. Μήπως ήταν καθόλου Στέφανο Ζεν μέσα του? Α, θες να ρωτήσω. Θα φιλάω τον Στέφανο Ζεν, όχι εντάξει. Μίτσο. Έλα. Ότι ήταν πολύ ήρεμος, μήπως τον έχεις δει να πολεμάει και έκαναν Darth Lord και τελικά ήταν Zendai. Κάτι άλλο που εποκοιμεί επίσης τον Εύρο, οι Darth Lords, ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι από εκεί βγαίνει. Η Zendai. Έχω reference, μόνο το Zendai. Darth Vader. Όλοι οι άρχοντες του Σκότους, πώς τα έρχονται να πούμε.
Δεν είμαι τόσο φανατική Star Wars. Άμα το ακούσει ο κρύος αυτό, θα σου κάνει νήξη τώρα. Ο κρύος να βγάλει τη σημαία από το background του και μετά να έρθει να κάνει νήξη. Ο κρύος να έρθει στο 2020, να μείνει στο 1400 και μετά το ξαναλέμε. Εν τω μεταξύ, κρύος αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Έχει ένα πτωμισάκι που το φοράει πολύ τελευταία. Και την ίδια κουρτίνα έχει η αδερφή μου στο Λονδίνο που είναι ένα παλιό 90s. Με τα ίδια χρώματα. Και κάπου έχω δει και κάτι σεντονάκια, νομίζω, έχει η γιαγιά μου τέτοια. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Κάπου το έχω δει. Την ίδια κουρτίνα στο μπάνιο. Έχει την ίδια κουρτίνα στο μπάνιο. Δεν είναι στο μπάνιο, αλλά κανονικά το 2020 εκεί ανήκει. Αγαπάω πολύ. Φαίνεται ότι θα έπρεπε να έχει γεννηθεί στα 70s ο κρύος. Η φάτσα του. 70s ή 90s, 70s. Τι να σου πω, δεν έζησα στα 70s. Ναι, 70s. Φάτσα του είναι 70s. Αλλά έτσι νιώθω. Εγώ παθαίνω σοκ που ο κρύος είναι 21-22 χρονών. Ναι, κι εγώ. Ο κρύος είναι και natural high, αυτό να το πούμε. 32, ξέρω εγώ. Είναι σαν γεννήθηκε 32. Εγώ τον φαντάζομαι περιπληκτικό με το ίδιο μαλλί, την ίδια ωριμότητα, το ίδιο μουσί, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι βιντεάκια που είναι 14 χρονών. Άμα πάτε κάτω-κάτω-κάτω. Έχω δει στο YouTube αυτά που ήταν χωρίς μαλλί, χωρίς μουσί. Αρκετά όμως, νομίζω, είπαμε τον Κώστα. Θέλεις να επιστρέψουμε στον παππού. Ναι, έχω 2-3 ερωτησούλες ακόμα, παππού, πριν σε αφήσω να συνεχίσει να χαμογελάς για πάντα. Τι θα προτιμούσες, να ξέρεις όλες τις γλώσσες του κόσμου ή να μπορείς να μιλάς με όλα τα ζώα? Είναι spin-off, προτιμούσες με τον πεθαμένο μου παππού. Είσαι σε crossover episode. Θα προτιμούσα απλά να πάει να κάνει τη φάση του και να κάνει τις περιπετίες του, όλα τα άλλα τα γράψει στα χέρια του. Πολύ σταρχιδιστής ο παππούς, είχαμε να μοιάσουμε. Εντάξει, αυτός είχε στο μυαλό του, ήταν ζωντανός πολύ, αλλά δεν μπόρεσε να τον... Βγάζουν όλα νόημα το ότι ήθελε να κάνει τα δικά του και δεν νοιαζόταν για τους άλλους. Και έχω ατάκα που μου είχε πει εμένα ο μπαμπάς μου, που την είχε πει ο παππούς, που την είχε πει ο μπαμπάς του παππού, δηλαδή ο μεγάλος ο Αργύρης, αυτός που είναι Τουρκία πριν γίνει η μεταφορά πληθυσμών και έρθουν ευρώ, ο οποίος μία φορά ήρθε η γυναίκα του, ο προπαππούς μου δηλαδή, και μάλλον τα δυο παιδιά του για ένα καφάσι και κάνω φασαρία και του είπε η γυναίκα του, η προγιαγιά, στον προπαππού, λέει «Τα παιδιά σου έξω μάλλον πάνε να κάνεις κάτι». Και ο προπαππούς ο Αργύρης απάντησε «Τι με νοιάζει εμένα, τσιμέντο να γίνετε όλοι σας». Φιλόσοφος ο προπαππούς. Αλχημιστής τουλάχιστον. Πώς να γίνουμε τσιμέντο, ρε παππού? Τσιμέντο να γίνεται. Πρώτη τελευταία ερώτηση, παππού. Θέλω να μάθω τι λέγατε εκείνη τη μέρα στο χωριό που ήμουνα μικρός και ήμασταν στο δωμάτιο εγώ, ο Γιώργος, ο αδερφός μου, ο παππούς, ο μπαμπάς μου, ο αδερφός του και η γιαγιά και μιλούσαν οι μεγάλοι στα τουρκικά για να μην καταλάβουμε εμείς οι μικροί τι λέγανε. Τι στον μπούτσο λέγατε? Γιατί εγώ το μόνο που άκουγα ήταν Μοχάμεντ, Άλαχ. Δεν κατάλαβα τι λέγανε. Μιλάγανε για ένα βιβλίο που είχαν διαβάσει το καλοκαίρι. Ήταν σε ένα, το λένε, σύλλογο που διαβάζανε βιβλία. Βασικά για το Lord of the Rings συγκεκριμένα. Για να μην σας σποιλάνε το κάνανε, ρε. Γιατί είχαν διαβάσει τα τρία. Ναι. Και μιλάγανε για μία τύπησα από το σύλλογο, η οποία πραγματικά είχε τρομερές γνώσεις, φοβερές απόψεις και τη θαυμάζανε πάρα πολύ. Μπορεί να ήταν και συγγραφέα. Πρώτη εδώ, η συγγραφέας του Tolkien. Δεν είναι ο Tolkien, είναι μια γυναίκα τον Εύρο, από ένα σύλλογο στον Εύρο. Ζώα, ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Πάντως, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία, γιατί από όλους όσους μιλούσαν τουρκικά, ο πιο σπουδαγμένος άνθρωπος είναι ο μπαμπάς μου που τελείωσε την τρίτη γυμνασίου στα 18 του. Οπότε ότι όλοι διαβάζανε βιβλίο με ξεπερνάει. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Και μπράβο που δεν με σποιλάρανε, γιατί με ενοχλούν πάρα πολύ τα σποιλές. Και τότε όντως δεν τα είχα δει τα Lord of the Rings. Ευχαριστώ, παππού. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση είναι λίγο πιο φιλοσοφική, μιας που είναι νεκρός. Ίσως έχει μια έξτρα οπτική από αυτήν που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ίσως δεν έχει καμία οπτική για απλά τον έχουν φάει κατσαρίδες και δεν υπάρχει, αλλά ναι, λέω εγώ τώρα, αλλά ναι, έστω, ναι. Παππού Δημήτρη, η ζωή είναι ένας τεράστιος κόμβος μέσα στην ανυπαρξία ή η ανυπαρξία είναι ένας τεράστιος κόμβος γύρω από τη ζωή? Λοιπόν, κάτσε αν έχεις λίγο χρόνο να σου εξηγήσω.
αν ακούσω αυτό το επεισόδιο. Πώς έφτασες εδώ, μπαμπά? Πώς έφτασες να ακούσω αυτό το επεισόδιο, μπορείς να μου πεις? Έχεις 4 προφίλ Facebook γιατί ξεχνάς τον κωδικό σου. Και είναι όλες τις φωτογραφίες εδώ, φαίνεται μόνο μάτια, ρουθούνι και στόμα. Πώς μπήκες στο YouTube και βρήκες το ταρό «Σε ξέρω πως σε γνωρίζω, πως σε έχω δει από κάπου»? Πώς? Κάνε το κοινοποίηση στο Facebook, κάνε με tag. Αυτά τα φιλιά μου στον μπαμπά μου.